Δημιουργούμε ένα μόνο φυλάδιο από τα 4-5 που υπάρχουν για τα επόμενα 3 χρόνια, το οποίο εκτιμούμε, και αυτό είναι η πρότασή μας, θα περιλαμβάνει και χάρτη από την μια πλευρά, αλλά και απαραίτητες πληροφορίες από την άλλη. Αλλά δεν είναι ένα φυλάδιο. Επίσης, δημιουργούμε ένα πολυσέλιδο οδηγό με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τα μνημεία, τις παραλίες, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα νοσοκομεία κτλ. Ο οδηγός αυτός θα διενέμεται σε tour operators. Δημιουργούμε ένα νέο βίντεο, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση για την προβολή της περιφέρειάς μας στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Καταλαβαίνετε όλοι ότι μια διαφήμιση, είτε ένα φυλάδιο, είτε ένα σπότ στην τηλεόραση, είτε ένα ραδιοφωνικό σπότ, δεν μπορεί να έχει όλες τις πληροφορίες που όλοι θα θέλαμε για την περιφέρειά μας. Επομένως, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θα έχουμε πάντοτε ένα πρόβλημα να επιλέξουμε τι θα είναι αυτό που θα προβληθεί. Δεν μπορεί να είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και ούτε είναι δυνατόν αυτό να έχει αποτέλεσμα. Το τονίζω αυτό για τα σχόλια που υπήρξαν. Σχεδιάζουμε να διοργανώσουμε μια εκδήλωση και αυτή τη χρονιά για τον δρόμο του μεταξιού, να πάρουμε πρωτοβουλίες για τον θρησκευτικό, εναλλακτικό και σχολικό τουρισμό, να πραγματοποιήσουμε ειδική δράση στην προβολή στην Κωνσταντινούπολη, να διοργανώσουμε το Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε τη Θρακομακεδονική Συνέργεια και το Φεστιβάλ Δία Εγνατία. Το πιο σοβαρό, κύριε Περιφερειάρχα, όλα τα εξαιρετικά όλα τα μέτρα, αλλά για μένα αυτό που θα δώσει αξία στο μέλλον στη δουλειά σας, θα είναι η ίδρυση της Διεύθυνσης Τουρισμού στην Περιφέρεια. Να υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι που ασχολούνται με το θέμα, διότι οι αντιπεριφερειάρχες έρχονται και παρέρχονται, οι αιρετοί έρχονται και παρέρχονται, να υπάρχει μία συνέχεια σε αυτή τη δουλειά. Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό είναι, και προφανώς ακόμη προσπαθείτε να το καταλάβετε, μπορεί να μην το έχετε αντιληφθεί, η συνεργασία με τους Δήμους. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα οι Δήμοι έχουν προηγηθεί τις περιφέρειες εξ ανάγκης. Βρισκόμαστε πιο κοντά στους Δημότες από τους Περιφερειακούς Συμβούλους και από τον Περιφερειάρχη. Ακούμε τα προβλήματά τους κάθε μέρα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα λύσουμε.